θα φιλοξενήσουμε για το υπόλοιπο της εκπομπής και θα ακούσετε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Διότι όλοι λένε, καλά ρε παιδί μου, εντάξει, ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά τους είχαν ειδοποιήσει μετεωρολόγοι, υπήρχαν χάρτες, σχέδια, υπήρχε σχεδιασμός σε όλα τα πεδία. Κυβέρνηση, κρατικά επιτελεία, υπουργεία, περιφέρεια, δήμη, στρατός, δεν τα είχαν αυτά κατά νου. Λοιπόν, είναι πολυμερές. Ο άνθρωπος με τον οποίο θα συνομιλήσουμε έχει μιλήσει για κουλτούρα ασφάλειας στη χώρα και κουλτούρα εθνικής ασφάλειας, και πολλοί νομίζουν ότι η κουλτούρα εθνικής ασφάλειας είναι να έχω κατά νου τον εξωτερικό εχθρό. Αυτό είναι κουλτούρα, λέει, εθνικής ασφάλειας. Όχι, κουλτούρα εθνικής ασφάλειας είναι τα πάντα. Και κυρίως είναι η καθημερινότητα. Είναι οι πλημμύρες, είναι οι σεισμοί, είναι οι πυρκαγιές, είναι όλα. Λοιπόν, είναι ο κύριος Κώστας Πικραμένος, ο οποίος είναι και εμπειρογνώμονας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όμως όλες αυτές τις ημέρες έβαλε κάτω, αποδελτίωσε νόμους, ανακοινώσεις, σχέδια, και θα ακούσετε εδώ σήμερα πώς είμαστε στο κουτρούλι το γάμο, αποτύχει, οδεύουμε ως χώρα, κυριολεκτικά αποτύχει. Καλημέρα κύριε Πικραμένα. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Από πού να αρχίσετε τώρα, χρονολογικά πριν, θα τα βάλετε. Πριν 3,5 μήνες ακριβώς, πρέπει να ήταν τέλη Μαΐου, ήμασταν στο στούντιο, σε εσάς κάτω, στο Ηράκλειο. Ναι, ναι. Με τον Γιώργο τον Κουκάκη, με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου «Εθνική Ασφάλεια, Μύθη και Πραγματικότητα». Λοιπόν, τότε λέγαμε ότι είχε συμβεί από το Γενάρη μέχρι το Μάιο. Από τη Μαρία τη Ρωσίδα, την κατάσκοπο του Παγκρατίου, και τους Πακιστανούς στο Ψηρή, και το είχαμε πάει μέχρι τέλη Μαΐου. Ποιος θα το έλεγε 3,5 μήνες μετά, με εσάς να έχετε κατεβάσει μικρόφωνα μέσα Ιουλίου, να έχετε επιστρέψει το Σεπτέμβριο, να έχει γίνει, να έχει έρθει ο κόσμος ανάποδα, ότι αυτή τη στιγμή πάλι θα ερχόμασταν στα ίδια θέματα και πολύ χειρότερα από ό,τι τα είχαμε αφήσει τέλη Μαΐου. Λοιπόν, γιατί θα πάρετε φόρα τώρα, θέλω πριν πάρετε φόρα να διαβάσω δύο μηνύματα. Το ένα είναι του καπετάνα Αναστάση. Στο Πήλιο από Άνω Βόλο προς Χάνια έχει φτιαχτεί περιφερειακός δρόμος που βγάζει μετά τα Χάνια από τον Άνω Βόλο, παρακάπτοντας Πορταριά και Χάνια. Ο δρόμος είναι πιο φαρδής και από ό,τι λέμε πολύ καλύτερος. Δεν έγινε ποτέ ασφαλτόστρωση, γιατί κάποιοι απέτησαν να μην τελειώσει για συμφέροντα που δεν ήθελαν την αυτοκίνηση να βγει εκτός των χωριών. Μας θυμίζει, λέει, το σημείο Λεβέντη στον Άγιο Κωνσταντίνο, στην Εθνική, που σκοτωνόταν κόσμος για πολλά χρόνια. Έχει κουκουλωθεί γιατί το ξέρουν λίγοι, και να περάσεις από εκεί ως επισκέπτης δεν θα το καταλάβεις. Αυτό είναι το ένα μήνυμα. Και το δεύτερο μήνυμα είναι από το Στράτο. Διάβασα ότι το 730 τάγμα μηχανικού έστησε γέφυρα στα καλά νερά Πηλίου. Αυτό για την εγκληματική απαξίωση της ΜΟΜΑ, της ΠΡΟΚΑΤ, ΠΙΡΚΑΛ κλπ. Από την εποχή Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το 92. Ως πρώην έφεδρος αξιωματικός του μηχανικού, έχω δει τόνους γεφυρών και αποθηκών Butler παρατημένες σε διάφορα στρατόπεδα, όπως η 745 βάση του μηχανικού. Λοιπόν, επειδή σε αυτό το κράτος θα τρελαθούμε, εδώ κύριε Πικραμένε, θέλω σήμερα χρονολογικά να μας πείτε αν υπήρχαν σχέδια, αν υπήρχαν χάρτες, οι οποίοι αν συνδυαζόντουσαν με τα μετεωρολογικά δελτία μπορούσαν να λειτουργήσουν πολύ γρήγορα. Βεβαίως και θα είχαμε πλημμύρες, αλλά δεν θα είχαμε αυτές τις καταστρεπτικές συνέπειες. Λοιπόν, να τα δούμε με νυφαλιότητα για να καταλάβει και ο κόσμος, διότι αν θέλετε η ιστορία κρατάει από το 95. Δεν θα φάω χρόνο στις χρονικές, στις χρονολογικές αναφορές. Να τα πω λίγο γρήγορα για να φτάσουμε στην περίοδο 19-23, στο ψητό δηλαδή. Το 95 λοιπόν επισημείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα εισάγεται όρος πολιτική προστασία. Δεν υπήρχε πιο πριν. Το 99 έχουμε τους σεισμούς στην Αθήνα. Λόγω των σεισμών στην Αθήνα το 2001 αποφασίζεται ο έλεγχος 85.000 κτηρίων του δημοσίου για τη λεγόμενη αντισεισμική προστασία. Θα επανέλθω, διότι θα κάνουμε άλμα μέχρι το 2023. Το 2002 λοιπόν, επειδή έγινε ο σεισμός στην Αθήνα το 99, ψηφίζεται ο δεύτερος νόμος για την πολιτική προστασία. Πάνω στο δεύτερο νόμο πατάει το σχέδιο ξενοκράτη, το οποίο εκπονείται το 2003. Αυτό που είπε ο κύριος Λύκος πριν για την Ευρωπαϊκή Οδηγία του 2007 αφορά τους λεγόμενους χάρτες επικινδυνότητας. Θα επανέλθω. Το 2010 λοιπόν
ενσωματώνεται στην Ελλάδα η συγκεκριμένη οδηγία του 2007. Την ίδια χρονιά, στο Γενικό Επιτελείο Στρατού εκπονείται το σχέδιο Δευκαλίων, το οποίο ουσιαστικά αφορά τη συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων στις φυσικές καταστροφές. Ηρωνία της τύχης. Το 2010 λοιπόν, μόλις φτιάχνεται ο Δευκαλίων, υποβάλλεται μία κοινοβουλευτική ερώτηση από την τότε αντιπολίτευση προς την κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου κατά πόσο ο Δευκαλίων είναι επιχειρησιακός. Ξέρετε ποιος έκανε την ερώτηση το 2010, πριν από 13 χρόνια? Ποιος? Ο Νίκος Δένδιας. Α, ο νυν υπουργός. Ο νυν υπουργός. Πόσο μικρός είναι ο κόσμος στην Ελλάδα τελικά. Έρχονται τα μνημόνια, κύριε Σαχίνη. Κάνουμε ένα χρονικό άλμα 2016, διότι δεν υπήρχαν λεφτά να ζήσουμε. Θα φτιάχναμε μελέτες. Και το 2016 εκπονούνται οι πρώτες μελέτες για τις λεγόμενες ζώνες επικινδυνότητας πλημμυρών. Αυτές θα επικαιροποιηθούν με ΦΕΚ το 2018. Αλλάζει η κυβέρνηση. Έρχεται κυβέρνηση Μητσοτάκη και εκπονείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο Δάρδανος, δηλαδή το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Πλημμυρών. Το 2020 ο Νίκος Χαρδαλιάς είναι υφυπουργός πολιτικής προστασίας στο τότε Υπουργείο Προπό. Φτιάχνεται ο νόμος, ψηφίζεται, ο οποίος ουδέποτε εφαρμόστηκε, διότι, όπως το είπατε κι εσείς, χρειάζονται 125 κανονιστικές πράξεις, προεδρικά διατάγματα, κοινές υπουργικές αποφάσεις, οργανόγραμμα, για να μπορέσει ο νόμος να εφαρμοστεί. Τι εφαρμόζεται μόνο από αυτόν τον νόμο? Το 112, το οποίο βάσει του νόμου θεωρείται απόρρητη δαπάνη. Οπότε δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ούτε κοστολόγια, ούτε τιμολόγια, ούτε δικαιολογητικά. Τον ίδιο χρόνο, αν θέλετε προς το φθινόπωρο, έχουμε τον Ιαννού στην Καρδίτσα. Mm-hmm. Την επόμενη χρονιά του 2021 έχουμε την Τέρνα, η οποία κερδίζει διαγωνισμό για 22 κατασκευαστικά έργα στην περιοχή αξίας 134 εκατομμυρίων. Ποια είναι η συμβατική υποχρέωση της Τέρνα? Εντός 18 μηνών να ολοκληρωθούν τα έργα για να προλάβουμε, αν θέλετε, το χειμώνα 22-23, τον περσινό δηλαδή χειμώνα. Το 2021, πάλι την ίδια χρονιά, δημιουργείται το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και φεύγει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας από το Προπό και έρχεται στο νέο Υπουργείο. Την ίδια χρονιά έχουμε τις φωτιές στην Εύβοια και φτάνουμε στο 22. Το 22 λοιπόν, τον Οκτώβριο του 22, εκπονούνται από τη Γενική Γραμματεία που έχει πλέον πάει στο καινούριο Υπουργείο δύο σχέδια πρόληψης. Στο ένα αποτυπώνονται σε εθνικό επίπεδο, αναπεριφέρεια, οι ζώνες υψηλής επικινδυνότητας πλημμυρών. Σε όλη όλα τη χώρα. Αυτά σε όλη με τη βάση χώρα. Την οδηγία του 2007 που είπαμε. Μάλιστα. Πριν. Σε όλη τη χώρα. Αναπεριφέρεια, σε όλη τη χώρα. Οι ζώνες... Αναπεριφέρεια. Μάλιστα. Λοιπόν, τι βλέπουμε σε αυτούς τους χάρτες? Βλέπουμε περιοχές που από το 2017 μέχρι και το 2022 είχαν τεθεί κατά διαστήματα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για διάφορους λόγους, όχι μόνο για πλημμύρες, και βλέπουμε στην περιοχή του Παλαμά και στην περιοχή του Στεφανοβικίου, προς βόρεια δηλαδή εκείνης της πλευράς, σε κίτρινο χρώμα να ορίζεται επακριβώς η περιοχή η οποία θεωρείται με βάση τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ως η top περιοχή πλημμύρας. Μισό λεπτό, κύριε Πικραμένα. Μισό λεπτό, ναι. Παρακαλώ. Εγώ θα τον αναρτήσω αυτό το χάρτη που εσείς βρήκατε και στείλατε. Δεν είναι απόρριτος, είναι της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Βεβαίως, υπάρχει στο civilprotection.gr. Σεπτέμβριος του 2022. Τον έχω εδώ μπροστά μου. Του 2022, ακριβώς. Μάλιστα. Τον έχω εδώ μπροστά μου. Αν δείτε το χάρτη, ειλικρινά, αν παίρνατε αυτή τη στιγμή τη δορυφορική εικόνα σήμερα, μάλιστα, 12 του Σεπτέμβρη, και προσπαθούσατε να πατήσετε τον ένα χάρτη πάνω στον άλλο, νομίζω ότι η ταύτιση ξεπερνάει το 90% όσον αφορά την οριοθέτηση. Ποιο 90? Το 99%. Διότι το 99. Εδώ βλέπω είναι μέσα όλα τα χωριά του Παλαμά, όλα τα χωριά της Φαρκαδόνας, το κομμάτι το μικρό των Τρικάλων, η Καρδίτσα φυσικά. Και να πω, είναι από εκεί και κάτω ό,τι έχει πλημμυρίσει από τον Ποινίο. Πλατή Καμπο βλέπω εδώ μέσα. Γιάννουλη, Νίκαια, Κιλελέρ, Στεφανοδίκιο. Τα πάντα όλα είναι μέσα.
Άρα, είναι ολίγης. Αυτό που βλέπετε εσείς το 22, μάλιστα, αυτό που βλέπετε, μάλιστα, το 22, εκπονήθηκε ως μελέτη το 16, επικαιροποιήθηκε το 18 και βγήκανε τα λεγόμενα επιχειρησιακά σχέδια από το 19, 20, 22 και μετά. Μισό λεπτό. Που σημαίνει τα γνωρίζανε οι πάντες. Ακριβώς εκεί θέλω να καταλήξουμε. Εάν έχεις αυτό το χάρτη, εγώ θα πω ότι πιο πριν δεν ξέρεις τίποτα. Είσαι, ναι, περιφερειάρχης και δήμαρχη. Τον έχεις από το Σεπτέμβρη του 22 και είσαι και στρατός και είσαι και πολιτική προστασία. Τον έχεις ουσιαστικά από τον Οκτώβριο, διότι έχουν επικαιροποιηθεί. Βοηθήστε με λίγο όμως, έτσι δεν θα πάμε τώρα. Εντάξει, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, ναι, τον έχεις από πέρυσι, το 22, μάλιστα. Ναι. Και έχεις την Κυριακή. Πριν τον Ιαννό τον έχεις, τέλος πάντων. Πριν τον Ιαννό, αλλά τέλος πάντων. Έχεις αυτή την Κυριακή, θέλω να αναφερθούμε στο σήμερα, με συγχωρείτε. Ναι. Έχεις αυτό το αστεροσκοπείο και την υπηρεσία του. Και έχεις και τους μετεωρολόγους που σου λένε ότι θα έχεις πρωτοφανή πλημμυρικά βροχοπτώσεις, φαινόμενα που μπορεί να δημιουργήσουν πρωτοφανείς πλημμύρες. Και έχεις και αυτά τα κίτρινα που είναι ακριβώς αυτά που πλημμύρισαν. Το πρώτο πράγμα που κάνεις τη Δευτέρα το πρωί δεν είναι να κάνεις διασπορά επιγόντως των δυνάμεών σου για να μειώσεις τις επιπτώσεις. Πρέπει να είσαι ειδικός για να το καταλάβεις. Αφού γνωρίζεις ότι δεν έχεις κάνει τα έργα, τα προληπτικά, τα αντιπλημμυρικά ή ενδεχομένως υποψιάζεσαι ότι υπάρχουν κακοτεχνίες στα υφιστάμενα έργα, ενδεχομένως και τα έργα της Τέρνα να μην είχαν ολοκληρωθεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τώρα δηλαδή Σεπτέμβριο του 23, εννοείται ότι έχεις κόκκινο συναγερμό και δουλεύεις καμπανάκι το 112 στη λογική προτεραιότητα στις ανθρώπινες ζωές. Εννοείται αυτό. Για να το κλείσω αυτό λοιπόν, το 2022 μετά τους χάρτες για τους οποίους λέμε, δύο εβδομάδες μετά, επικαιροποιείται ο Δάρδανος. Ο Δάρδανος εκπονήθηκε το 19 και γιατί επικαιροποιείται, διότι εν τω μεταξύ είχε δημιουργηθεί το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής, οπότε έπρεπε να αλλάξουν ορισμοί και τίτλοι. Σε αυτό λοιπόν το Δάρδανο 2, ο οποίος υπάρχει στην επίσημη ιστοσελίδα της πολιτικής προστασίας, καταγράφει τις υποχρεώσεις του ΓΕΕΘΑ. Για να έρθουμε και στην περίπτωση του Στεφανοβικίου. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν λέει ότι η ΕΜΗ, όπως η ΕΕΠ, αν θέλετε, τροφοδοτεί πληροφορίες στο Μαξίμου, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία τροφοδοτεί πληροφορίες στην πολιτική προστασία και μετά διαχείονται ένα Υπουργείο. Το ΓΕΕΘΑ λοιπόν, έχοντας αυτό στο χέρι του και γνωρίζοντας το χάρτη του 22 με τα κίτρινα, ναι, και βλέποντας ότι ο χάρτης με τα κίτρινα πατάει στο Στεφανοβίκιο, το ελάχιστο που θα είχε να κάνει, δεν αναφέρομαι σε επιχειρήσεις διάσωσης, καταλαβαίνετε, αναφέρομαι σε ασφάλεια εγκαταστάσεων. Το λιγότερο που θα είχε να κάνει είναι να μεταφέρει προληπτικά ή να είναι stand-by όσον αφορά τη μοίρα των αεροσκαφών που σταθμεύουν μέσα στο στρατόπεδο. Ελικοπτέρων, εν προκειμένου. Των ελικοπτέρων, ακριβώς. Δεν είμαστε στη φάση της έρευνας και διάσωσης, είμαστε στη φάση της ασφάλειας εγκαταστάσεων. Αν αυτό λοιπόν δεν έγινε και εκ του αποτελέσματος δεν έγινε, ό,τι έγινε και στην Αρχίαλο, δηλαδή με τα εκρηκτικά, έχουμε δεύτερο θέμα ασφάλειας εγκαταστάσεων, άρα θέλουμε ένα νέο χαρδαλιά που μετά την επιθεώρηση πυρασφάλειας πρέπει να κάνει και επιθεώρηση αντιπλημμυρικής προστασίας. Όχι, 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 γιατί θα βγουν πάλι απόρριτα σχέδια στη δημοσιότητα. Με α, έχετε δίκιο, είναι, έτσι, και αυτό. Μην ξεχνιόμαστε, μην ξεχνιόμαστε. Σωστά. Γιατί εδώ είναι σωρευτικά. Άρα, έτσι, κύριε Πικραμένε, με βάση τον χρονοδιάγραμμα, και δεν νομίζω πια ότι υπάρχει αμφιβολία στο παραμικρό καχύποπτο, έτσι πως τα βάλατε κάτω από το 95. Ναι, για να καταλάβει ο κόσμος, πρέπει να έχουμε όλη την εικόνα, διότι αν το απομονώσουμε, κύριε Σαχίνη, χάνουμε το δάσος. Να δούμε λοιπόν τι ουρές υπάρχουν και ποιες είναι οι συμβατικές υποχρεώσεις αναφορέ. Εγώ ξέρετε τι καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή. Ότι από επίπεδο Υπουργείου του τελευταίου Πολιτικής Προστασίας, Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και κατεβαίνοντας περιφέρεια. Με συγχωρείτε, ο Περιφερειάρης δεν έχει ευθύνες με αυτά που μου λέτε. Βεβαίως, με βάση τα γενικά σχέδια υπάρχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Ξέρετε όμως ότι με το νόμο του 2020, το λεγόμενο και νόμο Χαρδαλιά, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δεν έχει πλέον κέντρο επιχειρήσεων. Το έχει πάρει το ΕΣΔΕΚΙΚ. Το ΕΣΔΕΚΙΚ είναι το συντονιστικό του, πώς το λένε, της πυροσβεστικής. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, de facto, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, οι πυροσβέστες κάνουν πολιτική προστασία στην Ελλάδα.
Κάτι το οποίο δεν προβλέπεται με βάση τα διεθνή στάνταρ. Πρέπει να υπάρχει δηλαδή φορέας ομπρέλα και από εκεί και πέρα να κατανέμονται οι αρμοδιότητες στους καθήλυν αρμόδιους. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ένα από τα προβλήματα, αν θέλετε. Και δείτε τώρα και κάτι άλλο, το οποίο πρέπει να το πούμε, διότι θα το βρούμε μπροστά μας. Ο νόμος Καρδαλιά του 20 και άλλος ένας νόμος του 21 που έχω βρει και τον έχω στο βιβλίο μου, λένε ότι τα περισσότερα έργα της πολιτικής προστασίας λόγω χαρακτηρισμού τα αποκαλούμε απόρριτες δαπάνες και ο νόμος του 21 προβλέπει ότι τα έργα αυτά δίνονται με απευθείας ανάθεση ή κατόπιν διαβούλευσης χωρίς να κηρύσσεται μειοδοτικός διαγωνισμός. Δηλαδή έχουμε φτιάξει και ένα νομικό πλαίσιο για να μην πάμε φυλακή που να μπορεί να μας κατοχυρώνει νομικά στις δουλίτσες που έλεγε ο κύριος Λύκος πριν. Λένε εδώ τα Βρυλίσια, θυμίστε στον κύριο Πικραμένο ότι όταν έπεσε η γέφυρα στην Ιταλία, η ίδια η κυβέρνηση εκεί είχε καταγγείλει ότι τα λεφτά της συντήρησης γέφυρας είχαν δεσμευτεί από τα μνημόνια και είχε βγει η κυρία Μέρκελ και έλεγε «Κεραυνός έπεσε». Τι πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, τι συμβαίνει, τι κοροϊδία τρώμε, ακόμη και από τους κλαρινογαμπρούς, λέει, της Κομισιόν. Δεν γίνεται άλλο. Άλλος μου λέει εδώ, από όσα λέει ο κύριος, ο Μιλτιάδης, από όσα λέει ο κύριος Πικραμένος, καταλαβαίνω ότι από σχέδια και χάρτες είμαστε μια χαρά. Στο πεδίο δεν εφαρμόζουμε τίποτα. Και μετά μας θέει ο κακός καιρός, η κακή στιγμή και πάει λέγοντας. Είμαστε GG, το λέω πάρα πολύ λαϊκά, όσον αφορά στα PDF, στα μελετητικά γραφεία, στις ερμηνευτικές εγκυκλίους, στη διάχυση χαρτούρας από Υπουργείο σε Υπουργείο. Αν δείτε, κύριε Σαχίνη, τα γενικά σχέδια του ξενοκράτη που σπάνε, ένα για πυρκαγιές, ένα για πλημμύρες, ένα για το ηφαίστειο της Σαντορίνης, ένα για τους σεισμούς, ένα για βιομηχανικά ατυχήματα, άλλο ένα για μεταφορά επικίνδυνου υλικού με σιδηροδρόμους και οδικό δίκτυο. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Όλα αυτά είναι PDF τα οποία είναι 190, 200, 250 σελίδες. Βιβλία ολόκληρα, τόμοι, τα οποία ανάθεμα αν τα αντίστοιχες, οι αντίστοιχες διευθύνσεις των Υπουργείων τα έχουν εμπεδώσει και κατά πόσο γίνονται ασκήσεις επί του εδάφους, διότι όλα αυτά, άμα δεν κάνεις ασκήσεις και μένουν επί χάρτου όπως λέμε, δεν έχει νόημα για να πάμε μετά στις υποδομές. Ξέχασα λοιπόν να πω σε όλο αυτό το χρονολόγιο από το 1995, το κερασάκι στην τούρτα, το είπαμε και στην εκπομπή όταν είχα έρθει στο στούντιο, με το ΚΕΜΕΑ, το οποίο από το 2011, ΚΕΜΕΑ σημαίνει Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, του Υπουργείου Προπό, δηλαδή του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Είναι αρμόδιο ως φορέας, ως ευρωπαϊκό σημείο προστασίας υποδομών στην Ελλάδα, που έχουν ευρωπαϊκή σημασία, δηλαδή αεροδρόμια, λιμάνια, σιδηρόδρομος βλέπε Τέμπη, ίδρευση, κυβερνοασφάλεια, άλλο μεγάλο θέμα που πρέπει και αυτό να το θίξουμε. Το ΚΕΜΕΑ λοιπόν, ενώ έχει συμβατικές υποχρεώσεις κάθε χρόνο, κύριε Σαχίνη, να επικαιροποιεί τα λεγόμενα ΣΑΛ, δηλαδή τα σχέδια ασφάλειας λειτουργίας των ΔΕΚΟ, των στρατηγικών φορέων όπως λέμε, αρκείται σε κάποια σεμινάρια, αυτό που λέγατε πριν εσείς έξοδα παράστασης, κάποιες μελέτες που κάνουν κάποιοι καθηγητές, κάποια PDF. Έτσι περνάει ο καιρός μας, έτσι αρμέγουμε την αγελάδα των Βρυξελών και η ζωή συνεχίζεται. Λοιπόν, για ακούστε εδώ, πρώτον, υπάρχει μια γενική απάντηση σήμερα της Τέρνα προς όσους υποστηρίζουν ότι πήρε αντιπλημμυρικά έργα στη Θεσσαλία. Η ανακοίνωσή της λέει ότι η εταιρεία ουδέποτε ανέλαβε να κατασκευάσει ή να επιδιορθώσει αντιπλημμυρικό έργο στη Θεσσαλία μετά την επέλαση του κυκλώνα Ιαννός το 2020, ούτε και ανέλαβε την κατασκευή ή επιδιόρθωση γεφυριών στην περιοχή. Εκτέλεσε μόνο έργα οδοποιίας, κυρίως στην περιοχή της Καρδίτσας, τα οποία έχουν ολοκληρωθεί κατά 90%, και μάλιστα τα έργα ειδοποίησης που εκτελέστηκαν δεν υπέστησαν ζημιές από την πρόσφατη πρωτοφανή κακοκαιρία. Προφανώς αφού δεν πήγε στην Καρδίτσα. Αυτό είναι μία ανακοίνωση που υπάρχει σήμερα, πριν από λίγο. Η δεύτερη γνωστοποίηση που γίνεται από φίλους είναι ότι αυτό που είπε ο κ. Λύκος, η Ισραηλινή εταιρεία δεσμεύει από τον Ιούλιο 10.000 στρέμματα παραγωγικής γης στην Καρδίτσα, προσφέροντας 300 ευρώ το στρέμμα για φωτοβολταϊκά. Και επίσης προχωρά μεγάλο έργο φωτοβολταϊκών στο Δήμα
Στο Δήμο Ρήγα Φεραίους έκθεση 534 στρεμμάτων ισχύω 49 ΜΒ. Ναι. Αυτά. Λοιπόν, ακούστε, όσον αφορά την Τέρνα, το έχω διαβάσει εγώ, θεωρώ ότι είναι αληθές αυτό που λέει. Δηλαδή, πραγματικά γίνανε έργα τα οποία οδοποιίας, ό,τι ζημιές είχαν γίνει στον Ιαννό, διότι η προτεραιότητα, στρατηγική προτεραιότητα της περιφέρειας Θεσσαλίας, νομίζω εμέσως πλήρως σαφώς το έχει αποδεκτεί και ο κύριος αγοραστός. 3% αφορούσε ο προϋπολογισμός για τα αντιπλημμυρικά. Άλλοι λένε ότι είχε αιμονή να μην γίνουν αντιπλημμυρικά. Ποιος ξέρει τι, ας τα βρει ο εισαγγελέας, διότι εδώ έχουμε ανθρωποκτονίες από αμέλεια κατά συρροή, ενδεχομένως να έχουμε παράβαση καθήκοντος. Θέλω να κάνω μια δημόσια έκκληση προς τον κύριο Φλωρίδη, αν ακούει την εκπομπή. Πρέπει με κάποιο τρόπο, κύριε Σαχίνη, να τροποποιηθεί ο ποινικός κώδικας όσον αφορά την ποινική αξιολόγηση του αδικήματος, ανθρωποκτονία ή σοβαρές σωματικές βλάβες από αμέλεια όσον αφορά αυτό που ονομάζουμε κρίσιμες υποδομές. Δεν αναφέρομαι σε ένα δυστύχημα, ατύχημα οδικό με το μηχανάκι. Μιλάμε για τις βαριές υποθέσεις, δηλαδή λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηρόδρομος, αντιπλημμυρικά. Πρέπει να καλέσετε και τον κύριο Λέκα κάποια στιγμή από τον Οργανισμό Αντισεισμικής Προστασίας, διότι αυτό που σας είπα πριν, ότι το 2001 αποφάσισαν μετά το σεισμό της Αθήνας του 1999 να ελέγξουν 85.000 κτίρια του δημοσίου, αυτή τη στιγμή 20 χρόνια μετά έχουν ελεγχθεί γύρω στις 15.000. Βγήκε ο κύριος Λέκας πριν από δύο εβδομάδες μέσα στον Αύγουστο και είπε: από τα 18.500 σχολικά κτίρια, ζήτημα είναι αν έχουν ελεγχθεί 7-8.000. Τώρα λοιπόν προσπαθούν με το τεχνικό επιμελητήριο να επιμορφώσουν 2.500 μηχανικούς, περιμένουν χρήματα από το ταμείο, πώς λέμε, το Ταμείο Ανάκαμψης, ναι, για να πληρωθούν όλα αυτά, για να ξεκινήσουν τώρα. Και ανθεκτικότητα. Διότι φοβηθήκανε το σεισμό της Τουρκίας. Τρομάρα μου, και ανθεκτικότητα. Γιατί το λένε ανθεκτικότητα στο ταμείο, δεν ξέρω. Λοιπόν, θα κάνω μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε, κύριε Επικραμένα. Δεν τελειώσαμε. Εδώ είμαστε. Ο φίλος μου ο Δημήτρης μου λέει: ναι, αλλά η οδοπία έχει και τεχνικά έργα για όμβρια. Άλλο τα όμβρια, άλλο τα αντιπλημμυρικά όμως. Έτσι, να μην τρελαθούμε τώρα. Η Σοφία λέει: καλημέρα. Ίσως θυμάστε ότι με τον Ιαννό, εκτός από τη Θεσσαλία, πολύ περισσότερο είχε πληγεί Κεφαλονιά και Ιθάκη. Επειδή πάμε και σε αυτοδιοικητικές εκλογές, ας μάθουν όλοι ότι το αναγκαίο αντιπλημμυρικό έργο που προέκυψε ως επίγουσα σημασίας για Κεφαλονιά Ιθάκη είναι στο μηδέν. Αφιερωμένο εξαιρετικά, λέει, στην Περιφερειάρχη, που επειδή αυτή τη φορά η Κεφαλονιά και η Ιθάκη την γλίτωσε προς το παρόν, μπορεί να νομίζει ότι ξεχνάμε. Άλλος μου λέει, Δημήτρης από Λάρισα: εγώ, λέει, αν ήμουν αγοραστός, για λόγους ευθυξίας και συναισθηματικής ενσυναίσθησης, πώς γίνεται αυτό δεν ξέρω, τέλος πάντων, θα είχα αποτραβηχτεί ήδη. Δεν θα το σήκωνα αυτό που συμβαίνει στην περιφέρειά μου. Άλλος φίλος λέει εδώ: δεν θέλω να πιστέψω ότι το κρατικό σύστημα είναι τόσο άχρηστο και όπως περιγράφει ο κύριος Πικραμένος, είναι μόνο στη χαρτούρα. Άλλος φίλος μου λέει: κύριε Πικραμένε, ποια κουλτούρα ασφάλειας να υπάρχει στη χώρα? Εδώ δεν υπήρχε λιμενικό στον καταπέλτη που πέθανε ο 36χρονος Αντώνης. Άλλος, ο Χρήστος: πιστεύει ο κύριος Πικραμένος ότι με την επικρατούσα γραφειοκρατία είναι δυνατόν να εφαρμοστεί από το κράτος των Αθηνών οποιοδήποτε σχέδιο διαχείρισης κινδύνου που απαιτεί από τη φύση του πολύ ψηλά επίπεδα συντονισμού? Καλά, εσύ πιστεύεις ότι είναι γραφειοκρατία, Χρήστο? Και τέλος ο Αντώνης: όλες αυτές οι υποθέσεις είναι είτε ενδεχόμενος δόλος στη χειρότερη ή ενσυνείδητη αμέλεια. Δηλαδή, ας το μωρέ μπορεί και να πεθάνει κανείς, αλλά δεν νομίζω. Και ας το μωρέ δεν πρόκειται να πεθάνει κανείς. Και τα δύο σε μία φράση κάποια στιγμή θα συνέβαινε. Να είναι πάντα καλά, λέει ο κύριος Πικραμένος. Ελάτε, κύριε Πικραμένε. Ναι, σε αυτό που είπε τώρα θα μείνω στη λέξη ανθρωποκτονία από ενσυνείδητη αμέλεια. Αυτό συζητιέται στα δικαστήρια. Και μάλιστα είναι ένας λόγος να πάρει πρωτοβουλία ο κύριος Φλωρίδης. Δηλαδή θα πρέπει να πάμε σε κακούργημα όσον αφορά την ανθρωποκτονία από εγκληματική αμέλεια, την ενσυνείδητη δηλαδή, σε θέματα φυσικών καταστροφών. Είδατε ότι ό,τι καθόμουν εχθές και σκεφτόμουν, να λέμε αυτό το κράτος τι έχει, ένοπλες δυνάμεις, έχουμε ΕΔΕ για την Ανχίαλο, αστυνομία, έχουμε ΕΔΕ για θέματα διαφθοράς, την Greek Police Mafias, και για τους Κροάτες χουλιγκάνους.
Αντώνης Blue Star Ferries. Έχουμε δε στο λιμενικό σώμα. ΕΙΠ. Έχουμε θέμα με Πρεταντόρ και με τις λεγόμενες καταχρηστικές συνακροάσεις. ΕΚΑΒ. Έχουμε στρατιωτικούς οι οποίοι τώρα πάνε πλήρωμα χωρίς να έχουν επιστοποίηση διασώστη. Δείτε λοιπόν ένα προς ένα σώματα ασφαλείας, υπηρεσίες πληροφοριών και ένοπλες δυνάμεις. Έχουμε θέματα, έχουμε δε. Κάποιες από αυτές χαρακτηρίζονται απόρριτες, δεν ξέρουμε γιατί. Π.χ. απόρριτη είναι η ΕΔΕ της Αχιάλου. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά το καθαρά πειθαρχικό, στη χειρότερη περίπτωση να έχεις μία αργία, δηλαδή μειωμένο μισθό για κάποιους μήνες, άντε και να σε πάρουν από διοικητή και να σε πάνε σε ένα επιτελείο κλπ. Δεν βλέπουμε αποτάξεις, κύριε Σαχίνη, διότι στον ιδιωτικό τομέα μία μαμακία να κάνεις, έχεις φύγει. Στο δημόσιο όμως είναι άλλοι οι κανόνες και υπάρχει και η λεγόμενη δημοσιοϋπαλληλική αλληλεγγύη. Αν λοιπόν δεν σφίξουν οι υποποί, το λέω πάρα πολύ κόσμια, να ξέρει ο κάθε αξιωματικός που αναλαμβάνει βάρδια, όπως ο σταθμάρχης της Λάρισας, ότι μπλέξαμε, μπλέξαμε, όπως έλεγε και ο καπετάνιος του Blue Star Ferries, δεν πρόκειται να αλλάξει νοοτροπία. Ας δούμε μετά και τη γραφειοκρατία και τη χαρτούρα, αλλά πρέπει πρώτα να αυστηροποιηθεί ο πειθαρχικός κώδικας και από εκεί και πέρα να αρχίσουν να πέφτουν καμπάνες για να περάσει το μήνυμα από πάνω προς τα κάτω όσον αφορά την ιεραρχία ότι τελείωσε η πλάκα και η ατιμωρησία. Διότι όπως είπε και ο κύριος Λύκος πριν, θα πάμε σε αποκτήνωση. Έλα μωρέ, κοιτάξει, και τι έγινε, πάμε παρακάτω. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι εν έτη 2023. Μου γράφουν εδώ, κύριε Επικραμένε, πάρα πολλοί κόσμος από τη Θεσσαλία. Ναι. Αν είναι υπαρκτό, θα το πω εγώ, θα το αναρτήσουμε. Αν ισχύει, λέει, όντως ότι υπάρχει αυτός ο χάρτης από το Σεπτέμβριο του 2022. Τον Οκτώβριο, ναι. Εντάξει, εδώ διαβάζω εγώ που γράφει από κάτω για δημιουργία του χάρτη σε περιβάλλον GIS. Εργάστηκαν οι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας τάδε Σεπτέμβριο του 2022. Εσείς λέτε πότε δημοσιοποιήθηκε, εντάξει. Έτσι, ναι. Μου λένε αν είναι έτσι, τότε ευθύνες έχουν και σε επίπεδο περιφέρειας και σε επίπεδο δήμων. Διότι θα έπρεπε να ξέρουν ότι σε περίπτωση τέτοιων φαινομένων ποιες είναι οι πρώτες κινήσεις για να μην μείνουμε μέσα στα χωριά. Αυτό μου γράφουν. Και σε επίπεδο δήμων υπάρχουν τεράστιες ευθύνες. Από το νόμος του 1995, αν θέλετε, περιόριζε την πολιτική προστασία σε επίπεδο Υπουργείο, τότε ήταν η νομία ακόμα, δεν είχαμε τις περιφέρειες. Με το νόμο του 2002, πόσο μάλλον με το νόμο Χαρδαλιά του 2020, οι δήμοι έχουν και γραφείο πολιτικής προστασίας και υπάρχουν και τα λεγόμενα συντονιστικά όργανα πολιτικής προστασίας. Το θέμα είναι ότι αυτά περνάνε οι ώρες με καφέ, το βάλω ρωτώντα γραφείο, κουβεντούλα να γίνεται. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Θέλει ασκήσεις όλο το χρόνο, θέλει σενάρια. Πάντα χτίζουμε με το χείριστο σενάριο, κάνουμε άσκηση με το χείριστο σενάριο. Αλλά όταν δεν υπάρχει κουλτούρα, δεν υπάρχει αρχιτεκτονική εθνικής ασφάλειας, και αυτά ξέρετε δεν μπορούν να γίνουν από τη μια μέρα στην άλλη. Έχεις για παράδειγμα την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Πολύ καλά. Υπάρχει αντίστοιχη Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας που να εκπαιδεύει τα στελέχη που επανδρώνουν περιφερειακές διευθύνσεις πολιτικής προστασίας για παράδειγμα. Γιατί εσείς είστε σίγουρος ότι όλοι οι δήμοι, ιδίως οι μικροί, φτωχοί, πάμπτωχοι. Α, μπράβο. Πόσο μάλλον οι δήμοι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, τι γίνεται. Όλη αυτή η ιστορία, σας το λέω, καταναλώνεται σε email, PDF και χαρτούρα από τον ένα στον άλλον. Και επί του πεδίου δεν έχουμε τίποτα. Ούτε ασκήσεις, ούτε υποδομές. Όμως, κύριε Επικραμένη, υπάρχει ένα ερώτημα εδώ. Την Κυριακή έχεις στοιχεία καιρού, στοιχεία για τη βροχή ότι θα έχει πρωτοφανή σε ύψος χιλιοστών. Έχεις χάρτη του 22 με τις κίτρινες περιοχές επακριβώς αυτές. Τα που... πάντα έχεις. Έχεις. Το μόνο που δεν έχεις είναι εκτίμηση κινδύνου στην Αθήνα όσον αφορά τη Γενική Γραμματεία για να μπορέσει μετά να πάει προς τις περιφέρειες, διότι εν έτη 2023 δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμα τα 13 περιφερειακά κέντρα επιχειρήσεων.
Τώρα θέλουν με το πακέτο του Aegis, το οποίο είναι 1,9 δισεκατομμύρια, να αγοράσουν εξοπλισμό, software, καρέκλες, τραπέζια, touchscreen, για να κάνουμε κάτι super duper high tech σε επίπεδο περιφερειών, ναι. 13 περιφέρειες, ναι. Και σε επίπεδο 65 μητροπολιτικών δήμων. Super duper, αν δεν έβαζε ο Κοσμάκης τις βαρκούλες, τα φωσκωτά μέχρι αυτό και των λέμε. Παιδιών, τι super duper μου λέτε, και εγώ καταλαβαίνω, μισό λεπτό. Περιορίζεται στην αίθουσα επιχειρήσεων. Μάλιστα. Τι θα γίνει τώρα στο χωριό, ναι. κόψ' το λαιμό σου. Κόψ' το λαιμό σου. Εγώ καταλαβαίνω ότι Δευτέρα πρωί, στοιχειωδώς αν είχες διασπείρει τις δυνάμεις με αυτούς τους χάρτες που υπάρχουν από το 22 και με το μετεωρολογικό δελτίο, στοιχειωδώς να τους είχες διασπείρει. Και το 112 έγκαιρα από τη Δευτέρα. Μάλιστα. Θα είχες πολύ λιγότερους εγκλωβισμούς, δεν θα πω κάτι περισσότερο εγώ, και δεν θα είχες αυτή την τραγωδία τρεις και τέσσερις μέρες μετά ο κόσμος στα κεραμίδια πάνω τον βγάλεις. Απίστευτα πράγματα. Αυτά. Με ρωτάει κάποιος, εάν λοιπόν αυτά τα σχέδια και το νομικό πλαίσιο που είναι όπως τα περιγράφει ο κύριος Πικραμένος είναι έτσι, τότε ο στρατός δεν θα έπρεπε αυτοματοποιημένα να έχει εμπλακεί από την πρώτη στιγμή στην ιστορία αυτή? Δεν μπορεί, διότι πρέπει, γι' αυτό υπάρχει πολιτική προστασία. Υποτίθεται ότι η πολιτική προστασία στην Αθήνα είναι η ομπρέλα που διαχύει πληροφοριακά δελτία και εντολές. Δεν θα πάει δηλαδή το ΕΦΚΕΠΗΧ, το κέντρο επιχειρήσεων του ΓΕΘΑ, να σηκώσει τα σούπερ πούμα αν δεν υπάρχει συντονισμός π.χ. με την πυροσβεστική. Αυτά όμως γίνονται από ένα συντονιστικό που υπάρχει μέσα στην πολιτική προστασία. Αυτό το συντονιστικό έχει καταργηθεί, σας λέω, διότι το κέντρο επιχειρήσεων έχει μεταφερθεί στην μονάδα ειδικών, νομίζω, αρμοδίων φορέων, λέγεται, του συντονιστικού του πυροσβεστικού σώματος. Οπότε εκεί έχουμε και τους λεγόμενους υπηρεσιακούς ανταγωνισμούς μεταξύ πυροσβεστών, αστυνομίας, ενόπλων δυνάμεων, ποιος θα έχει το πρώτο χέρι, ποιος θα έχει την πρωτοβουλία, διότι μετά έρχονται και τα κονδύλια. Αν εγώ φαίνομαι πιο επιχειρησιακός από σένα, θα καταθέσω περισσότερες προτάσεις για να έχω περισσότερα κονδύλια και χρηματοδοτήσεις. Μάλιστα. Και κάπου εκεί χάνεται η μπάλα. Πρώτο τελευταίο ερώτημα και είναι δικό μου. Κοιτάξτε, εδώ και δύο μέρες στην Καθημερινή, όχι πιο οδήποτε άλλη εφημερίδα, δημοσιεύεται ρεπορτάζ για το πώς στις Μίξεις, αυτή την περιοχή της Καρδίτσας, γίναν εργασίες από περιφερειακά μέσα της περιφέρειας, ούτως ώστε το νερό να μην πάει μες στην πόλη και να οδηγηθεί έτσι στον κάμπο. Ναι. Ρωτώ ευθέως, έχει ευθύνες με αυτόν τον τρόπο, εφόσον ισχύουν αυτά που λέει η Καθημερινή, και από ό,τι βλέπω και κάτι και το ίδιο πράγμα λένε, με δεδομένο το χάρτη με τα κίτρινα, έτσι, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, δεν έχει γνώση ότι κάνοντας αυτές τις εργασίες γλιτώνει μεν την Καρδίτσα, όχι όλοι, αλλά πλημμυρίζει τον κάμπο, αφού έχει τα κίτρινα? Κύριε Σαχίνη, εμείς που είμαστε άσχετοι με το θέμα και βλέπουμε το αυτονόητο, πόσο μάλλον οι ειδικοί. Όλα αυτά νομίζω ότι ήδη δημιουργείται μια δικογραφία, πάει εισαγγελέα, από εκεί και πέρα ο χάρτης είναι σαν να λέμε ο μπούσουλας πάνω στον οποίο θα πατήσουν εισαγγελείς και ανακριτές για να αποδώσουν δικαιοσύνη. Αλλά το ότι δεν έφυγε το 112, το 112 φεύγει από τη μονάδα 5 του συντονιστικού κέντρου της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην Αθήνα. Άρα έχουμε θέματα, ενδεχομένως διώξεις, ποινικές διώξεις για ό,τι συνέβη στη Θεσσαλία με τις ανθρωποκτονίες από αμέλεια και σε επίπεδο συντονιστικού πυροσβεστικής υπηρεσίας, διότι δεν είχαμε έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών με βάση τις μαρτυρίες που υπάρχουν. Άρα βλέπετε πώς διαχέεται η ποινική ευθύνη. Μετά τα αστικά της αποζημιώσεις θα τα δούμε και αυτά. Πάντως να καταλάβει ο κόσμος ότι θα πρέπει να αρχίσουν να ασφαλίζονται στην Ελλάδα και τα σπίτια και οι εγκαταστάσεις και οι επαγγελματικές εγκαταστάσεις, διότι είδατε τώρα τι γίνεται. Πήρε τα λεφτά η Σλοβενία, άντε ψάξε τώρα να βρεις εσύ πώς θα αποζημιώσεις τον κόσμο. Να μπούμε σε αυτή τη λογική, με κάποιο τρόπο να μπορεί ο καθένας να είναι εκ των προτέρων ασφαλισμένος και να μην παρακαλάει τον κάθε πολιτικάτη. Γιατί να το κάνει ο κόσμος αυτό, κύριε Πικραμένο? Με συγχωρείτε, έχω άλλη άποψη. Με συγχωρείτε, την οικοδομή του την τζακίζουν στους φόρους. Τα ξεχνάμε. Τι ασφαλιστεί και όλα, πληρώνει κιόλα. Ασφάλιστρο, αυτό δηλαδή, νερό στο μήλο των ασφαλιστικών εταιριών, αυτό λέμε τώρα.
Δεν το λέω, εγώ σας λέω ότι και στη Γαλλία πληρώνουμε. Να κόψει το λαιμό το κράτος, τόσα παίρνει, το χρόνο, τόσα παίρνει από την οικοδομή. Με συγχωρείτε. Μάλιστα, τόσα παίρνει από την οικοδομή το κράτος, το ελληνικό. Με συγχωρείτε, ακόμη και ο έμφυα, ο πιο άμεσος φόρος απόδοσης είναι αυτή τη στιγμή. Σοβαρά μιλάμε. Τώρα ο άλλος με 4 χιλιάρικα τι θα πρωτοκάνει, για πείτε μου, θα φτιάξει το συνεργείο, τον γκαράζ ή τη φάρμα. Ναι, εσείς έχετε δίκιο έτσι πως το θέτε, αλλά ο πολίτης θα πάει να ασφαλίσει το σπίτι του. Αυτά θα έπρεπε τέλος πάντων. Είναι μεγάλη κουβέντα. Να πούμε και λίγο για τη Δαδιά, αν θέλετε, και, ναι. για τον Εύρο, διότι έχει να κάνει και με την Τουρκία. Και να πούμε ότι εδώ, πέρα από το οικολογικό, πέρα από το οικονομικό, πέρα από το τουριστικό, πέρα από το καθαρά τοπικό, ο Εύρος, λόγω της ιδιομορφίας που έχει, είτε αυτό λέγεται τέταρτο σώμα στρατού Τουρκία μειονότητα, είτε μεταναστευτικές ροές, είτε η Εγνατία Οδός που χρησιμοποιούνται από τα τουρκικά φορτηγά για μεταφορά κόκας και ηρωίνης, έτσι, διότι υπάρχει και αυτή η διάσταση, έπρεπε να είναι εκείνος ο νομός που θα είχε 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, επιτήρηση, όχι μόνο για τη Δαδιά, για όλες τις κρίσιμες υποδομές. Δείτε λοιπόν τι εικόνα περνάμε στους απέναντι, οι οποίοι σου λέει καίγεστε στη Δαδιά, πνίγεστε στη Θεσσαλία, αυτοεκρήγνεστε στον Αρχίαλο και σήμερα βυθίσατε και την Πυραβλάκατο για να κάνετε ασκήσεις. Δεν θα έρθουμε νύχτα, μέρα μεσημέρι θα έρθουμε, όπως πήγαμε και στην Κυρίνια το 1974. Κώστας πικραμένος, θέλω να τον ευχαριστήσω. Εγώ ευχαριστώ. Γιατί κάθισε ο άνθρωπος και έκανε δουλειά ψάχνοντας νομοθεσία, σχέδια, χάρτες. Αν μπορέσετε να τα ανεβάσετε στα ΜΜΕ της Κρήτης, κύριε Σαχίνη, για να καταλάβει ο κόσμος ότι ξέρανε τα πάντα χαρτογραφημένα. Καλημέρα, κύριε Πικραμένα. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας.